Έχουμε την χαρά και την τιμή, αγαπητοί ακροατές, να φιλοξενούμε και να συνομιλούμε μαζί με έναν από τους μεγαλύτερους Ελληνοαμερικανούς, έναν ομογενή που έφυγε από τη μητέρα πατρίδα μόλις τα 13 του χρόνια. Καλωσορίζουμε τον Κρις Σπύρου, ένα πρόσωπο θρύλο θα έλεγα στην ομογένεια, ο οποίος έχει προσφέρει τα μέγιστα όσον αφορά την προώθηση των ελληνικών προβλημάτων, ετοιμάτων προς την άλλη πλευρά της Σιφηλίου. Καλώς ορίσατε στο News Hub, κύριε Σπύρου. Ευχαριστούμε θερμά για αυτήν τη συνομιλία και τη συνέντευξη. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κύριε Σπύρου, θέλω να μου επιτρέψετε να κάνουμε καταρχήν ένα μικρό flashback. Μου φαίνεται έτσι πάρα πολύ περίεργο, άξιο περίεργο, ένα παιδί 13 χρονών να παίρνει την απόφαση στα 13 του μόλις και να φεύγει από την πατρίδα του, από ένα μικρό χωριό, από πού θα μας πείτε αμέσως τώρα, και να κατευθύνεστε στη Νέα Υόρκη. Όχι, στο New Hampshire. Μάλιστα. Έφυγα μόνος μου τότε. Η μάνα μου, η μητέρα μου είχε γεννηθεί στην Αμερική και ξεκινήσαμε το 1954 ως Αμερικανίδα να πάει η οικογένεια μετά από τον Ανταρτοπόλεμο και τη συνέχεια της κακομοιριάς στην Γενέτερα. Έφυγε η μητέρα μου με τον μεγάλο μου αδερφό το 1954. Το 1955 έφυγε ο πατέρας μου. Το 1956 έφυγα εγώ μόνος μου 13 χρονών και 4 χρόνια μετά ήρθαν τα άλλα δύο αδέρφια που ήταν εδώ, γιατί δεν είχαμε τα ναύλα, δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε τα εισιτήρια για να πάμε όλοι μαζί. Επομένως πήγαμε λίγοι-λίγοι και έτσι κατέληξα να πάω εγώ μόνος μου 13 χρονών και να περάσω τον μεγάλο ωκεανό. Μέχρι τότε, μέχρι τα 13 σας, ποιος σας είχε, σε ποιο χωριό βρισκόσασταν, σε ποια περιοχή? Γεννήθηκα, οι παππούδες μου όλοι οι υπερώτες, γεννήθηκα σε ένα χωριό της Θεσσαλίας, στο σημερινό Δήμο Μουζακίου που λέγεται Πορτή, το αρχαίο Αθήνιον. Εδώ γεννήθηκα, στην Ελλάδα, στο χωριό Πορτή Καρδίτσας, και εδώ μεγάλωσα. Και όπου η μεταπολεμική Ελλάδα... Και όπου είμαι αυτή τη στιγμή που με βρήκατε. Α, έχετε γυρίσει στα Πάτρια Εδάφη, στην Ήπειρο βρίσκεστε, στο χωριό σας. Όχι, στη Θεσσαλία, στο νομό Καρδίτσας. Στη Θεσσαλία, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Οι παππούδες μου ήταν υπηρώτες όλοι. Ήρθε ο προπάπος μου, ο οποίος ήταν... Α, μάλιστα. Ήταν ανεψός του Οικουμενικού Πατριάρχη του Αθηναγόρα. Ο Αθηναγόρας λεγόταν Αριστοκλής Σπύρου. Ο προπάπος μου ήρθε γαμπρός στη Θεσσαλία το καιρό εκείνο και έτσι έγινε η οικογένεια Σπύρου στην Πορτή Καρδίτσας. Η μεταπολεμική Ελλάδα στην περιφέρεια ειδικά δέσποσε η φτώχεια, σωστά? Ήταν πολύ σκληρή και οι Γερμανοί και οι Ιταλοί βομβαρδίσαν το χωριό τον Ιούνιο του 1943 και βομβαρδίσανε και κάψανε το χωριό ολόκληρο, 193 και μισό από τα 195 σπίτια τα κάψανε, σκοτώσανε 6 συγχωριανούς και μας αφήσανε να ζούμε μέσα στα λαγκάδια και στα μανδριά για να μεγαλώσουμε. Μετά ήρθε ο Ανταρτοπόλεμος, τα θέματα τα γνωρίζετε πολύ καλά, πέρασα τη μικρή μου ηλικία μέσα σε πόλεμο, μέσα σε Ανταρτοπόλεμο, ο οποίος ήταν χειρότερος και από την κατοχή των Γερμανών και των Ιταλών, στην περιφέρειά μας ιδιαίτερα. Mm-hmm. Κύριε Σπυρού, φτάνετε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα παιδί ακόμα, 13 μόλις ετών, πηγαίνετε στο σχολείο, παράλληλα δουλεύετε, έτσι? Μόλις από τις καλύτερες ημέρες της ζωής μου που θυμάμαι είναι η μέρα 17 Σεπτεμβρίου το 1956, όταν έγινα 14 χρονών και πήρα την άδεια εργασίας και πήγα αμέσως να πλύνω πιάτα. Και από την άλλη πλευρά του μαγαζιού υπήρχε και ένα
σούσιαν για λουστράτικο για παπούτσα, με προσέλαβε και εκεί ο Μακαρίτης, ο Φώτης, ο Γεωργίου, και από τη μια μεριά, και πιο συγκεκριμένα να σας πω, ακούτε για τον Πάπα, τον Κόγκρουσμαν, τον βουλευτή, ο οποίος μιλάει για τα εθνικά θέματα τώρα. Ο προπάπος του ήταν αυτός που μου έδωσε την πρώτη δουλειά να πλύνω πιάτα στο εστιατόριο, το οποίο το έχουν ακόμα και το έχει ο εγγονός του, ο βουλευτής ο σημερινός που μεγάλωσε εκεί στην ίδια πολιτεία με τα παιδιά μου. Ξεκινήσατε λοιπόν δουλεύοντας λαντζέρις ουσιαστικά και σε μια επιχείρηση όπου κατασκεύαζε παπούτσια. Μετά από εκεί προβιβάστηκα βέβαια. Έφυγα από το σχολείο γιατί η μητέρα μου αρρώστησε. Σκεπτόμενοι τα δύο παιδιά της που ήταν στην Ελλάδα ακόμη και τη μητέρα της, και έφυγα από το σχολείο για να βοηθήσω την οικογένεια να έρθει στην Ελλάδα η μητέρα, να πάρει τα δύο αδέρφια που ήταν εδώ, τα μικρά αδέρφια μας, για να τα φέρει στην Αμερική. Και έτσι κατέληξα να πάω να δουλέψω σε εργοστάσιο που κάνανε γυναικεία παπούτσια. Τα χρόνια περνάνε, τελειώνατε την βασική εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο New Hampshire, και μετά πάντα εκεί όλα τα χρόνια, όλα τα χρόνια. Χρόνια. Δουλεύετε, παράλληλα περνάτε και στο Πανεπιστήμιο, Πολιτικές Επιστήμες, αν δεν κάνω λάθος. Πολιτικές Επιστήμες και Πολιτική Στρατηγική. Πολιτική Στρατηγική, μια πολύ προχωρημένη επιστήμη για εκείνα τα χρόνια. Αυτή η πολιτική είναι το βασικό πράγμα που πρέπει να κατανοήσει κάποιος, γιατί εγώ το κατανόησα πάρα πολύ νωρίς, και ιδιαίτερα όταν άρχισα με τους καθηγητές, οι οποίοι ήταν όταν έκανα το Masters από το Harvard και το MIT, ότι η πολιτική είναι το όλον της ζωής. Γιατί πιστοποιητικό γεννήσεως δεν σου δίνει η μάνα σου και ο πατέρας σου, ούτε ο παπάς. Σου το δίνει ένας πολιτικός, ο οποίος δίνει το πιστοποιητικό γεννήσεως και το υπογράφει εν ονόματι του βουλευτή, του νομοθέτη, και τότε γεννιέσαι. Δεν μπορείς να παντρευτείς εάν δεν πάρεις από πολιτικό άδεια γάμου. Και όταν κάνεις τι θα κάνεις στη ζωή σου, για να τα αφήσεις αυτά που έκανες, πρέπει να πας πιστοποιητικό θανάτου υπογεγραμμένο από κάποιο πολιτικό ή αντιπρόσωπο του πολιτικού, που επιβεβαιώνει ότι έχεις πεθάνει, για να μπορέσει ο άλλος που τον άφησες την περιουσία να μπορεί να την πάρει. Επομένως, όταν κατανόησες αυτά όλα, και τα κατανόησα εγώ νωρίς, απεφάσισα σε ηλικία 28 χρονών να μπω επίσημα στην πολιτική και στο κοινοβούλιο της πολιτείας. Με την ολοκλήρωση των σπουδαίων σπουδών σας ως πολιτικός επιστήμονας, ποιος ήταν ο πολιτικός παράλληλα που σας εμφύσισε να ασχοληθείτε με τα πολιτικά δημόσια κοινά στις ΗΠΑ, ενισχύοντας την θέση της ελληνικής ομογένειας? Κοιτάξτε, έγινε χωρίς να το καταλάβουμε. Με ζητήσανε, ήταν ένα πρόγραμμα το 1968, ναι. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο το είχε κάνει ο πρόεδρος Τζόνσον, το οποίο επέβαλε την συμμετοχή των πολιτών στις πόλεις οι οποίες είχαν προβλήματα κοινωνικά, με την ισότητα, με την εργασία και όλα αυτά, και εκλέγανε συμβούλια πολιτών να συμμετέχουν με τους εκλεγμένους πατέρες της κάθε πόλης η οποία είχε επιλεχθεί. Και έτσι η πόλη την οποία εγώ μεγάλωσα με ζητήσανε να βάλω υποψηφιότητα, και εγώ ως πολίτης έβαλα υποψηφιότητα, ήταν 36 θέσεις, βγήκα πρώτος, με ψηφίσανε πρόεδρο της Επιτροπής, μετά αντιπρόσωποι από τις 62 πόλεις στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, συναντηθήκαν στη Νέα Υόρκη κάπου 350 αντιπρόσωποι,
80% Αφροαμερικανοί Πορτορίκοι και ψήφισαν εμένα μετά από μια ομιλία που έκανα, ψήφισαν εμένα πρόεδρο, αν το πιστεύεις ή όχι. Και έγινα πρόεδρος των πολιτών και το 70 με βάση αυτής της συμμετοχής, ναι, ο πρόεδρος τότε, ο Ρεπουμπλικανός, ο Νίξον, με διόρισε σύμβουλο στο Λευκό Οίκο μιας επιτροπής εθελοντών για την καλυτέρευση της ζωής των πόλεων στις οποίες ζούσαν. Και για ένα χρόνο υπηρέτησα και τότε, χωρίς ασφαλώς να έχω την πολιτική ικανότητα και ωριμότητα να καταλάβω τι ακριβώς, όπως το λένε, τι ακριβώς γινόταν γύρω μου. Αλλά τα έκανα το φυσικό πράγμα, το οποίο νομίζω είναι φυσικό για μένα, η πολιτική αντίληψη και η πολιτική συμπεριφορά, και προχώρησα. Μετά, όταν κατάλαβα τι γινόταν, κάλεσα τους ηγέτες, τους άλλους από τις πόλεις τις οποίες αντιπροσωπεύαμε, και τους είπα: ακούστε παιδιά, όπως πάντα πράγματα, εμείς ξέρουμε να κάνουμε παρελάσεις, να φωνάζουμε έξω από από το κοινοβούλιο και έξω από τις πόλεις που αποφασίζουν οι πατέρες των πόλεων, αλλά αυτοί μέσα έχουν τις σφραγίδες, αυτοί δίνουν πιστοποιητικά γεννήσεως, αυτοί δίνουν πιστοποιητικά γάμου, αυτοί δίνουν πιστοποιητικό θανάτου, και αυτοί παράγουν τους νόμους τους οποίους εμείς πρέπει να συμμετέχουμε και να συμμορφωθούμε. Επομένως, καλό θα είναι να μπούμε και εμείς μέσα εκεί και να κάνουμε. Και πολλοί από τους τέτοιους βάλανε υποψηφιότητα, όπως και εγώ, το 1970 στις εκλογές του Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, και βγήκα βουλευτής. Κύριε Σπυρού, θυμάμαι, πρέπει να το πούμε, να το ακούσουν οι ακροατές. Από μικρό παιδί, τώρα είμαι 56 ετών, από μικρό παιδί θυμάμαι την δημόσια τηλεόραση, την ΕΡΤ, στα εύκολα και στα δύσκολα, στις χαρές και στις λύπες της Ελλάδας, της ομογένειας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις επισκέψεις πρωθυπουργών και προέδρων. Θυμάμαι μέσα στην περιγραφή του ρεπορτάζ να πρωταγωνιστεί χωρίς υπερβολή το επίθετο, το όνομα Κρις Σπύρου, για τα δραματιζόμενα, τις εξελίξεις σε σχέση με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Κοιτάξτε να δείτε, η πολιτεία μας είναι η πρώτη προκριματική εκλογή για την επιλογή του υποψηφίου για πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε δεν άργησα να ηγηθώ του Δημοκρατικού Κόμματος στη Βουλή. Μετά από 3 χρόνια ήμουν αρχηγός των Δημοκρατικών στη Βουλή, μετά έγινα πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος. Οπότε όλοι οι υποψήφοι και όλοι οι βουλευτές και οι γερουσιαστές έπρεπε να περάσουν από την πολιτεία του Νιου Χέμψιρ, εάν είχαν κάποια πιθανότητα να γίνουν πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως γνώρισα όλους, από τον Ρόναλντ Ρέγκαν, τον Νίξον, τον Φόρτ, τον Κάρτερ, τον Κλίντον, πάπων προς πάπων και των γονέων αυτών. Λοιπόν, οπότε ήταν φυσικό για μένα, ναι, να στηρίξω τα δίκαια της μητέρας Ελλάδος. Δεν ήταν δύσκολο για μένα. Δύσκολο ήταν για να κατανοήσουν οι υπόλοιποι Ελληνοαμερικανοί, σαν το Δουκάκη και το Σαρμπάνη και άλλους, για τα δίκαια. Οπότε τα κάνανε και ήταν και αυτοί πρώτοι στη γραμμή της στήριξης των θεμάτων. Γιατί τα θέματα τα οποία εμείς προβάλαμε και εμείς στηρίζαμε δεν ήταν άδικα. Δεν ήταν κάτι το οποίο εμείς θέλαμε να γίνει, που ήταν κατά των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών ή κατά των συμφερόντων της Ευρώπης. Ήταν τα συμφέροντα των Ελλήνων, τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες από το 1944 μέχρι σήμερα είναι αφοσιωμένοι στην στήριξη της Ευρώπης. Ο Ρούσβελτ, αν διαβάσετε τα ιστορικά δεδομένα τα οποία δεν έχουν δημοσιευθεί, είπε ότι εμείς 2 φορές ήρθαμε στην Ευρώπη να τη σώσουμε από τον εαυτό της, πρώτος και δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Δεν θα φεύγουμε
για να έρθουμε τρίτη φορά και να πάθουμε τις απώλειες που πάθαμε στον ωκεανό, εκατομμύρια στρατιώτες, χιλιάδες αεροπλάνα και εκατοντάδες πλοία, να τα χάσουμε, να έρθουμε να σας σώσουμε. Θα μείνουμε εκεί και μείνανε εδώ στην Ελλάδα, στην Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Και είπα προχθές που ήμουν στην Κρήτη, τη θρυλική Κρήτη, ότι το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών λέγεται Κρήτη. Κύριε Σπυρού, ισχυρότατο το ελληνοαμερικανικό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να μου πείτε, να μου περιγράψετε με ένα-δύο περιστατικά όπου πράγματι δεν κοιμηθήκατε εκείνες τις ημέρες, τα βράδια, γιατί η χώρα κινδύνευε από κάποια εξωτερική επιβολή, φαντάζομαι, της Τουρκίας, από κάποια δύσκολη πολιτική κρίση στη χώρα, όπου σας οδήγησε να κάνετε παρέμβαση μέσω του ελληνοαμερικανικού λόμπι. Δεν υπήρχε κάποια τέτοια στιγμή σοβαρές υποθέσεις που αντιμετωπίσαμε ήταν η προσπάθεια του Ρίγκαν να αλλάξει το 7-10 σε 14-7 υπέρ της Τουρκίας. Η ισορροπία λέτε, 7 προς 10, ναι. Η ισορροπία, 7 προς 10, να το αλλάξει. Και η προσπάθεια του Τζίμι Κάρτερ, τον οποίο εγώ στήριξα και ήμουν πρόεδρος των εκλεκτόρων του, να αλλάξει την απόφαση της Γερουσίας για το εμπάργκο που είχε θέσει με την εισβολή στην Κύπρο, να το αλλάξει, το οποίο το χάσαμε με μία ψήφο στη Γερουσία και έγινε η άρση του εμπάργκο. 40.000 Ελληνοαμερικανοί μαζευτήκαμε έξω από το Λευκό Οίκο, μίλησα, ήμουν από τους κύριους ομιλητές κατά της απόφασης του Προέδρου Κάρτα να στηρίξει την άρση του εμπάργκο υπό την πίεση των στρατιωτικών ηγετών, και στην πραγματικότητα και προς τιμή του, όταν συναντήθηκα μαζί του, με συνεχάρη που εγώ στήριξα την πλευρά των Ελλήνων, εγώ μπορεί να, ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, να κάνω αυτό το οποίο η συμβουλή μου στην στρατιωτική ηγεσία μου είπανε για την άρση του εμπάργκο με την Τουρκία. Αλλά εσύ ως Έλληνας και ως ηγέτης της συμπάθειας, της αγάπης προς την γενέτερά σου, έκανες αυτό που έπρεπε να κάνεις. Μίλησα κατά, φύγαμε και από τη μια συνάντηση που κάναμε μέσα στο Λευκό Οίκο για να δείξουμε ότι τα δίκαια τα δικά μας ήταν υπεράνω των συμφερόντων της στρατιωτικής ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η απειλή εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, με ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία χρόνια, παραμένει η εξ Ανατολών από την Τουρκία. Πώς βλέπετε σήμερα, με την πείρα που έχετε και με την πολιτική παρέμβαση προς το μέσω του ελληνοαμερικανικού λόμπι στην πολιτική εκάστοτε ηγεσία των ΗΠΑ, πώς βλέπετε την Τουρκία σήμερα αλλά και στο επερχόμενο αύριο? Η Τουρκία, ο Ταγίπ Ερντογκάν είναι πεθαμένος πολιτικά έξω από τα σύνορα της χώρας του. Μέσα μπορεί να έχει ακόμα μια επιρροή στους θρησκευτικούς φανατικούς οπαδούς του. Από εκεί και πέρα δεν έχει καμία επιρροή έξω από εκεί πέρα, και θα έλεγα εσείς οι δημοσιογράφοι να ασχοληθείτε λίγο με το τι έκανε ο Ταγίπ Ερντογκάν τα τελευταία 8 χρόνια παρά το τι έχει πει και το τι λέει κάθε μέρα. Ωραία είναι να κάνετε την αναλύσεις τι είπε ο τέτοιος. Κάντε και μια ανάλυση, παραδείγματος χάρη, τι έκανε. Έκανε τίποτα. Έκανε δύο σημαντικές βλακίες. Μία, δεν επέτρεψε τον πρόεδρο Μπούς, τον νέο, να εισβάλλει το Ιράκ. Εγώ ήμουνα κατά της εισβολής, ήταν άδικη και δεν έπρεπε να γίνει ποτέ.
αλλά την έκανε και όταν ζήτησε τον εταίρο του να μπει από την Τουρκία με την βάση την οποία είχε εκεί και 50.000 στρατό, αρνήθηκε. Και τη δεύτερη γκάφα που έκανε ήταν όταν απαγόρευσε την πτήση των αξιωματικών της, του Ισραήλ στο διάδρομο Σωτηρίας, τον οποίο είχε υπογράψει να μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει η αεροπορία της, του Ισραήλ χωρίς να δίνει εξηγήσεις πού πάει και γιατί πάει εκεί. Αυτό το κάνανε πάλι το, νομίζω ήταν το 2011-2012, ήταν η δεύτερη εγκληματική για την πολιτική του ύπαρξη πράξη και από τότε βρίσκεται περιπλανόμενος και γαυγίζοντας. Είπα σε μια εκπομπή που κάναμε να προσέξετε τι κάνει ή τι έκανε από αυτά που έχει υποσχεθεί παρά το τι λέει κάθε μέρα ότι θα κάνει που δεν τα κάνει ποτέ. Επομένως, όπως είπα σε μια εκπομπή που έκανα, σε μια τηλεοπτική εκπομπή, είπα ότι πριν φύγω από το χωριό μου, γιατί με ρώτησε την ίδια ερώτηση εάν θα γίνει θερμό επεισόδιο στην Μεσόγειο, είπα ότι πριν φύγω για την Αμερική 13 χρονών μέτρησα 342 σκυλιά να γαυγίζουν. Κανένα από αυτά δεν με δάγκωσε. Δύο που δεν είχαν γαυγίσει ποτέ με δάγκωσαν και τα δύο πριν φύγω για την Αμερική. Επομένως, τις δαγκωσές των τελευταίων 8 ετών του Ταγί Περντογκάν μπορούμε να τις μετρήσουμε σε μια παλάμη. Αυτός γέννησε του ΙΣΙΣ και κατέστρεψε τη μισή Μέση Ανατολή. Πού γεννήθηκαν, θυμάστε πόσες φορές όλοι αυτοί που οργανώνανε το ΙΣΙΣ συναντηθήκανε, δεν προσέχετε, τα λέει η ελληνική τηλεόραση. Συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, συναντήθηκαν στην Άγκυρα. Τότε, άμα κοιτάξετε πίσω τις εκπομπές σας. Την πολιτική ηγεσία λέτε, ναι, ναι. Ναι, βέβαια. Επομένως, μετά ένα πρωί ξύπνησαν για να είναι 500 τάγκς αμερικάνικα και γερμανικά και γαλλικά να κάνουν έφοδο. Η ΙΣΙΣ πώς έγινε στρατιωτική δύναμη μεγαλύτερη και από τον Ερντογκάν. Πού ήταν όλα αυτά τα μαχητικά, το μόνο που δεν είχαν ήταν αεροπορία. Όλα τα άλλα παραλίγο να βγάλουν υποβρύχιο στην έρημο. Έγινε το ΙΣΙΣ και σκοτωθήκαν χιλιάδες άτομα. Με τρομοκρατικό τρόπο με τον οποίο ήταν η τελευταία φορά που έγινε ήταν το 1943-44 με το ολοκαύτωμα. Επομένως αυτό έκανε. Δεύτερο είναι τώρα το ίδιο πράγμα γίνεται. Με ποιους είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Με τους τρομοκράτες που τους λέει απελευθερωτές. Πήγε να κάνει το ίδιο και στη Συρία, πήγε να κάνει το ίδιο και με τους Κούρδους και λέει ότι εκείνοι είναι τρομοκράτες. Το κατάλαβες. Κύριε Σπυρού, γνωρίζομαι, έχουμε μάθει ότι είστε, έχει αποδειχθεί στην πράξη στενός φίλος του σημερινού Προέδρου, του κυρίου Μπάιντεν. Συνομιλείτε μαζί του. Και θέλω έτσι λίγο... είναι, ναι. Ξεκινήσαμε μαζί με τον Τζο Μπάιντεν. Είναι φιλέλληνας μέχρι κόκαλο, γνωρίζει τα θέματα πάρα πολύ καλά και... Εγώ το 2012 τον ονόμασα Μπαϊντενόπουλο. Θα σας στείλω ένα άρθρο από το New York Times όταν έγινε η ονομασία. Εντάξει, και είναι περήφανος να λέγεται Μπαϊντενόπουλος. Εντάξει, να τον περιμένουμε να έρθει στην πατρίδα, αλλά δεν χρειάζεται. Είναι ακόμη πιο φιλέλληνες και από τον Κάρτα και από τον Κλίντον και οι δυο ήταν φιλέλληνες μέχρι κόκαλο. Τώρα δεν ξέρω, οι εξελίξεις φέρνουν και πάλι στην επιφάνεια την υποψηφιότητα Τραμπ. Πώς το βλέπετε? Ο Τραμπ είναι όσο πεθαμένος. Ο Τραμπ για να γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, εγώ θα γίνω πιο νωρίς πρωθυπουργός της Κίνας. Ο Τραμπ μπορεί να έχει μια βάση ανθρώπων οι οποίοι είναι ρατσιστές, οι οποίοι είναι εξωφρενών όσον αφορά ό,τι υπάρχει δημοκρατικό στη γη, αλλά για να γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών χωρίς την άμεση
παρέμβαση του Πούτιν ηλεκτρονικά δεν πάει πουθενά. Ο Τραμπ θα καταλήξει στη φυλακή όπως πρέπει να είναι. Εγώ, όχι επειδή είμαι δημοκράτης, πιστεύω ότι έχω οριμάσει αρκετά να είμαι αντικειμενικός στην ανάλυση μου και ιδιαίτερα όταν γίνεται σε μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας ακούει ο λαός και όταν λες αρλούμπες θα χάσεις το σεβασμό τον οποίο τον έχω αποκτήσει εδώ και 50 χρόνια και δεν έχω συνηθίσει να λέω ότι ξέρω αλλά πάντα να ξέρω τι λέω ή να μην λέω. Λοιπόν, αυτός ο Τραμπ όταν εκλέγει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έκανα μια συνέντευξη με το Sky την επόμενη μέρα από την Αμερική με τον οικονόμου, τον Δημήτρη τον οικονόμου. Την επόμενη μέρα, Τετάρτη ήτανε, είπα στην εκπομπή, θα τη δείτε αν, πείτε, αν κάνετε Google εκείνη την ημέρα που εκλέγει το 16, ότι η προεδρία, η φυτεία προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ θα προκαλέσει εμφύλιο πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα είδαμε και τον εμφύλιο πόλεμο που έγινε στις 6 Ιανουαρίου στο Καπιτόλιο, που σκοτωθήκαν 6 άτομα και έχουν αυτοκτονήσει άλλα τόσα, με αυτό το οποίο έγινε, και έχουμε σήμερα κοινωνική κοινωνικό εμφύλιο πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους ρατσιστές και τους αγνώμονες πολίτες να στηρίζουν υποψηφιότητα ενός ανθρώπου ο οποίος είναι τσαρλατάνος, οικογενειακός, κοινωνικός και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Δυστυχώς παραμένει, αλλά το βάζω σε μία, αν θέλετε, σε μία περίεργη κουλτούρα η οποία έχει αναδειχθεί παγκοσμίως. Συνήθως η οικουμένη είχε να κάνει με ένα-δύο παλαβούς τη φορά. Τούτη φορά έχουμε μία τρακάδα που λέγανε στο χωριό από παλαβούς. Τον Πούτιν, τον Έρντογκαν, Τζόνσον στην Αγγλία, Μπαλασέρο στην Νότια Αμερική, Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάπων προς πάπων και των γονέων αυτών. Πέσαμε πάνω σε μια περίοδο η οποία δυστυχώς στις μεγάλες χώρες η πολιτική ηγεσία δεν είναι άξια των περιστάσεων οι οποίες αντιμετωπίζει η οικουμένη. Δύο ερωτήσεις επιτρέψτε μου κλείνοντας, κύριε Σπύρου, παρακαλώ. Βλέποντας την πολιτική, οικονομική αλλά και την κοινωνική σημερινή εικόνα της Ελλάδας, τι είναι αυτό που σας, θα έλεγα, φοβίζει και σας στεναχωρεί? Τίποτα δεν με φοβίζει και δεν με στεναχωρεί τίποτα για την πατρίδα. Νομίζω ότι είναι η σειρά της να δείξει στην παγκόσμια κοινότητα την ηγετική της θέση στη Μεσόγειο και το Αιγαίο και οι περιστάσεις όπως είναι έτοιμες να ανθίσει η Ελλάδα όπως δεν έχει ανθίσει ποτέ. Θα είναι το κέντρο της διανομής της ενέργειας για την ανεξαρτοποίηση της Ευρώπης και είστε μια χαρά, είμαστε μια χαρά και ο Θεός μαζί μας, όπως πάντα. Ποιο είναι το παρόν και το μέλλον, γιατί και αυτό είναι που αφορά όλους εμάς εδώ στην μητέρα πατρίδα, του ελληνοαμερικανικού λόμπι, έχουν διασφαλιστεί οι δυναμικές για τις επόμενες γενιές των Ελλήνων? Η Ελλάδα και η θέση της είναι το μεγαλύτερο λόμπι των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ελλάδα από το 1944 έως σήμερα είναι η πιο πιστή και η πιο καλή αντιπρόσωπος της Δύσης και των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και της ασφάλειά της στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Επομένως και εμείς εκεί, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για τα θέματα που αφορούν τις ρίζες τους και δεν έχει τίποτα η Ελλάδα να φοβηθεί
για το μέλλον. Η Ελλάδα είναι εξασφαλισμένη. Μόνο εσωτερικά να προσέξετε τις κινήσεις σας για τις εσωτερικές πολιτικές σας. Από εκεί εμείς είμαστε ικανοί συνολικά να παράγουμε πολιτικούς φίλους οι οποίοι θα στηρίξουν τα δίκαια θέματα των δικών των συμφερόντων και των Ελλήνων, των συμφερόντων της πατρίδας. Η απώλεια του Προέδρου του Κογκρέσου, του κυρίου, θυμίστε μου λίγο το όνομά του, του κυρίου... Του Μενέντες. Του Μενέντες, παρακαλώ. Του Παπ Μενέντες, ναι. Βεβαίως. Είναι μία απώλεια, κακήν κακός. Αυτό πώς μπορεί να αναπληρωθεί? Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο σημερινός πρόεδρος, είναι όσο φιλέλληνας ήταν και ο Μπαμ Μενέντες. Μπορεί να μην είναι, πώς το λένε, εκφραστής στο κοινό, αλλά στην πραγματικότητα είναι πιστός στις θέσεις της πατρίδας και στις θέσεις των Ελλήνων και της Κύπρου. Σήμερα, πολιτικά, ο Έρντογαν, ο Έρντογαν στη Βουλή και στη Γερουσία, οι οποίοι απαρτίζονται από 437 βουλευτές, congressmen και 100 γερουσιαστές, δεν έχει μία ψήφο για να πάρει ένα πιστόλι το οποίο παράγει νερό, όχι σφαίρες, νερό. Επομένως δεν υπάρχει καμία κρίση, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχούμε, δεν υπάρχει. Η απώλεια είναι περισσότερο του γερουσιαστή, ο οποίος είναι αθώος μέχρι να αποδειχθεί διαφορετικά. Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Σπύρου, για αυτή την συνέντευξη που μας παρακορίσατε. Να είστε καλά και χαρήκαμε πάρα πολύ με την πρώτη ευκαιρία να ξανασυνομιλήσουμε. Όποτε θέλετε, θα χαρώ πολύ. Και θα σας δω, γιατί θα επισκεφτώ σύντομα την ηρωική μας Κρήτη. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Και εγώ εσάς. Γεια σας.